Έχω μαζί μου τον κύριο Λαφιά Θοδωρή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά. Κύριε Λαφιά, ποια είναι τα αιτήματά σας? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλησπέρα. Βασικό αίτημα είναι να αποδοθούν ευθύνες, γιατί από την αρχή και εργοδοσία και κάποιες δημόσιες υπηρεσίες έπρεπε να ασκήσουμε πιέσεις για να κάνουν τη δουλειά τους. Να διευκρινίσω δεύτερον και κάτι άλλο, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Βεβαίως. Και ειδικά στο λιμάνι και στις κύριες περιοχές. Δεν έχουμε κάνει πίσω. Έχουμε κάνει αναστολή. Θέλω να δηλώσω ότι μπαίνουμε με ψηλό το κεφάλι. Έχουμε προκηρύξει νέα 48 ώρια απεργία Παρασκευή και Σάββατο, την ερχόμενη δηλαδή. Για να πιέσουμε κι άλλο, όπως σας είπα, για τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν, για να μην θρηνήσουμε και άλλο συνάδελφο. Πέρα από τις ευθύνες, ποιες είναι οι συνθήκες, μπορείτε να μας περιγράψετε, πέρα από τις ευθύνες, το οποίο βεβαίως θα το δούμε στην πορεία, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας σας? Γιατί διαβάζω, θέλετε περισσότερα άτομα στη βάρδια. Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας? Κοιτάξτε να δείτε, τα αιτήματά μας είναι οι κόντρες βάρδιες, όπως αναφέρεται, αν άκουσα καλά, οι οποίες δηλαδή μπορεί να εργάζεται σε ένα 24ωρο εργαζόμενο 16 ημέρες, και αυτό ειδικά τον τελευταίο καιρό που η εργοδοσία φέρνει με ελαστικές μορφές εργασίας τον καινούριο κόσμο, δηλαδή με τρίμηνες συμβάσεις, με συμβάσεις ημέρας, και πιέζουν ώστε να κατεβούν κόντρες βάρδιες, να μην υπάρχει πρόγραμμα να δουλεύει απόγευμα, πρωί, όπως... Οπότε είσαστε δηλαδή κουρασμένοι, γι' αυτό και δυστυχώς είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Να μας πείτε και λίγο, αν γνωρίζετε, γιατί ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, αν γνωρίζετε εσείς, ποια είναι η πληροφόρηση που έχετε εσείς σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος? Κοιτάξτε να δείτε, οι συνθήκες μιλάνε από μόνες τους. Είχαμε ένα νεκρό συνάδελφο μας. Ναι. Έχουμε πάρα πολλούς εργάτες σακατεμένους από τις συνθήκες. Ναι, ναι, ρωτάω, πριν ένα μήνα σχεδόν, από τι έχασε τη ζωή του άνθρωπος. Εκδίκαση των βαρέων, συγγνώμη, είχαμε εκδίκαση των βαρέων σήμων που δεν έχουν οι λιμένοι εργάτες. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό φανερώνει το πόσο επικίνδυνο είναι. Mm-hmm. Και συζητάμε τώρα και με τα δικαστήρια και με το κάθε Υπουργείο και την κάθε κυβέρνηση, γιατί δεν είναι τώρα. Έχει ανοίξει το θέμα πολλά χρόνια, ότι θέλουμε βαρέα, και όχι θέλουμε, πρέπει. Δεν γίνεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ, που τώρα είναι κόσκο για αυτό, να παίρνουν λιμένοι εργάτες βαρέα και εμείς να μην παίρνουμε. Και να έχουμε ταχύτητες 3 και 4 και 5 και 6 μισθολογικές και τα λοιπά διαφορές. Εμείς λοιπόν ζητάμε συλλογική σύμβαση εργασίας να αποτυπωθούν κάποια πράγματα, να μην κάνει κάποιος εργαζόμενος 8 και 9 και 10 μεροκάματα βραδινά συνεχόμενα, για να μην έχουμε αυτές τις τραγικές συνέπειες. Να μην θρηνήσουμε άλλο συνάδελφό μας. Και να ξαναπώ, γιατί υπάρχει, μάλλον σπέρνουνε, ναι, ένα κλίμα ότι εμείς κάναμε πίσω. Το ξαναλέω, δεν κάναμε πίσω. Ωραία, ωραία. Αναφέρεστε στην απεργία, είναι απλή αναστολή. Κάναμε αναστολή, αναστολή, και ο αγώνας μας συνεχίζεται. Ωραία. Το κεφάλι ψηλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Λαφιά, ναι, σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημά σου, ναι, αν αληθεύουν οι πληροφορίες που έχουμε ότι την περασμένη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου το απόγευμα, περί τις 5 η ώρα, γιατί ο εργαζόμενος είχε βάρδια 11 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Ο εργαζόμενος... Ο Κώστας Παπαχλημίτσος νωρίτερα, ναι, 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 πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα. Βεβαίως, βεβαίως. Το εργαζόμενος ξεκίνησε την εργασία του, αυτό το είπε και χθες η εργοδοσία, γιατί τόσο καιρό έλεγε ότι δεν δούλευε και ότι πήγε να πάρει κάτι, απλώς είχε ξεχάσει, και μπήκε μέσα και ξαναβγήκε. Όπως ξέρετε, και σας προκαλούμε στο λιμάνι να δείτε, δεν μπορείτε να μπείτε χωρίς λόγο. Δεν είναι δηλαδή να πω ένα μικρό μαγαζάκι. Θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε απαντήσεις, Ειρήνη μου.
Θα προσπαθήσουμε δούλευε, να πάρουμε απαντήσεις. Συγγνώμη, δούλευε 3 το μεσημέρι με 11 και το δυστύχημα έγινε στις 5.30 ώρα.